Μέρες του 1908. Τον χρόνο εκείνο βρέθηκε χωρίς δουλειά και συνεπώς ζούσε από τα χαρτιά, από το τάβλι και τα δανεικά. Μια θέση τριών λιρών το μήνα σε μικρό χαρτοπολείο του είχε προσφερθεί, μα την αρνήθηκε χωρίς κανένα δισταγμό. Δεν έκανε. Δεν ήτανε μισθός για αυτόν, νέον με γράμματα αρκετά και 25 ετών. 2-3 σελίνια την ημέρα κέρδιζε, δεν κέρδιζε. Από χαρτιά και τάβλη τι να βγάλει το παιδί, στα καφενεία της σειράς του τα λαϊκά, όσο κι αν έπαιζε έξυπνα, όσο κι αν διάλεγε κουτούς. Τα δανεικά αυτά δα ίσαν κι ίσαν. Σπάνια το τάλιρο έβρισκε. Το πιο συχνά μισό, κάποτε ξέπεφτε και στο σελήνι. Καμιά βδομάδα ενίοτε πιο πολύ, σαν γλίτωνεν από το φρικτό ξενύχτη, δροσίζονταν στα μπάνια, στο κολύμβι το πρωί. Τα ρούχα του είχαν ένα χάλι τρομερό. Μια φορεσιά την ίδια πάντοτε έβαζε, μια φορεσιά πολύ ξεθοριασμένη, κανελιά. Α, μέρες του καλοκαιριού του 1908. Από το είδωμά σας καλεσθητικά έλλειψη κανελιά ξεθοριασμένη φορεσιά. Το είδωμά σας τον εφύλαξε όταν που τα βγάζε, που τα ρίχνε από πάνω του τα ανάξια ρούχα και τα μπαλωμένα εσώρουχα. Και έμενε ολόγυμνος, άψογα ωραίος, ένα θαύμα. Αχτένιστα ανασηκωμένα τα μαλλιά του, τα μέλη του ηλιοκαμένα λίγο από τη γύμνια του πρωιού στα μπάνια και στην παραλία.